Καλημέρα σας, καλώς μας ήρθατε. Και ο κύριος Δαβέτας, ο οποίος έβαζε υποψηφιότητα για την Ευρωβουλή με την Ένωση Κεντρών. Ακυρώθηκε η. Το πλοίο, ήταν η διαδρομή για το πλοίο και εγώ πάντως μπορώ να πω είχε θαλασσοταραχή μεγάλη. Ότι οι άνθρωποι που κινούνται και πέραν των δικών μας συνόρων μπήκαν μέσα με μεγάλο χαμόγελο σήμερα. Τον κύριο Δαβέτα εδώ και θα επιστρέψουμε και λίγο με τα ευρωπαϊκά γιατί είναι και ο χώρος σας. Τώρα κύριο Δαβέτα, παρακολουθήσαμε έτσι και τις δηλώσεις του κυρίου Λεβέτη, ο οποίος είχε μείνει έκπληκτος, δηλαδή δεν μπορούσε να καταλάβει τι έχει πάει στραβά, αφού εκείνος ήταν ξεκάθαρος από την αρχή. Μπροστά-μπροστά ήταν το θέμα των Πρεσπών και θεωρούσε ότι έχει την πιο καθαρή τοποθέτηση, ότι δεν πήγε από εδώ, δεν πήγε από εκεί, ήταν αυτό. Και γιατί δεν κατάλαβε ο κόσμος. Έτσι, νομίζω αυτό το ερωτηματικό έτσι, σχηματίστηκε στο πρόσωπό ναι. του. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Καταρχήν, αυτά που θα πω αφορούν ως περισσότερο και τη μικρή μου εμπειρία στον χώρο, γιατί εγώ είμαι τους τελευταίους δύο μήνες στον χώρο της Ένωσης Κεντρών. Οπότε δεν έχω την εμπειρία που έχει ο κύριος Κύρκος μέσα στο ποτάμι για να μπορεί να μιλήσει εκ των έσω. Μιλάω εκ των έσω, αλλά με βάση τα γρήγορα τα ανακλαστικά που έχω καταλάβει από τις συζητήσεις που έχουμε εκεί στην εβδομάδα. Πιστεύω ότι η έννοια του θυμού στην Ελλάδα υπήρχε πάντοτε τα τελευταία χρόνια λόγω της κρίσης, υπήρχε ένας θυμός. Ένας θυμός αντισεισμικός. Τα πρώτα χρόνια η Ένωση Κεντρών ανταποκρίθηκε σε αυτή την έννοια του θυμού. Το θέμα της Μακεδονίας ήταν επίσης ένα αντικείμενο του θυμού για κάποιους Έλληνες πολίτες. Όμως πιστεύω ότι η αιμονή για ένα μόνο θέμα μπορεί να κουράσει τον κόσμο γιατί πάνω σε αυτό το θέμα έχουν πέσει όλοι. Από το κόμμα του κυρίου Βελόπουλου μέχρι και τη Νέα Δημοκρατία, μέχρι όλοι ήταν πάνω στο θέμα των Πρεσπών. Με αποτέλεσμα το κόμμα των Κεντρών να μην μπορέσει να ανανεώσει το αλφάβητο που είχε, όχι ότι ήταν λάθος σε σχέση με τις θεωρίες του, με τις αντιλήψεις του το αντικείμενο, αλλά ο τρόπος που το αντικείμενο υπόθηκε ήταν, να χρησιμοποιήσω τους ίδιους όρους, το αφήγημα δεν ήταν πια ελκυστικό και δεν ανταποκρινόταν στο θυμό του κόσμου. Τα πρόσωπα έχουν ευθύνη και δεν εννοώ μόνο στο ευρωψηφοδέλτιο, να θυμίσουμε, χωρίς να μπούμε τώρα σε συγκεκριμένα παραδείγματα, ότι η Ένωση Κεντρών έμοιασε σε πολλές περιπτώσεις να χρησιμοποιήθηκε από κάποιο τμήμα του πολιτικού προσωπικού ως ένα σκαλοπάτι για να μπουν στο κοινοβούλιο και από εκεί να πάνε προς το ΣΥΡΙΖΑ, να πάνε προς τη Νέα Δημοκρατία. Έγιναν, θέλω να πω, συγκρούσεις όλη αυτή την περίοδο. Έφυγαν άνθρωποι, ήρθαν άνθρωποι. Το μήνυμα δηλαδή ότι όποιος περνάει τον βάζουμε στο ψηφοδέλτιο, όποιος έρχεται τον δεχόμαστε, όποιον μπορούμε για να μαζέψουμε τα πρόσωπα χωρίς να έχουμε και καμία πολιτική συγκρότηση όλοι μαζί, εν πάση περιπτώσει, παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο και γιατί αλλιώς σας απ' έξω και αλλιώς σας μετράει ο άλλος κάθε μέρα. Βεβαίως. Παίζει ρόλο και αυτό έπρεπε να προσεχθεί περισσότερο, διότι πολλά πρόσωπα χρησιμοποίησαν την Ένωση Κεντρών για να κάνουν προσωπική καριέρα, για να βγάλουν το μισθό τους, θα το πω έτσι απλά. Και βέβαια μετά ξέρουμε πολύ καλά ότι προσπάθησαν να μπουν στον Α, το Β, τον χώρο και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά τις επιλογές τις κάνει και ο πρόεδρος. Δηλαδή, προφανώς ότι υπάρχει πάντοτε η λεγόμενη πολιτική ευθύνη που υπάρχει πάντοτε στην ηγεσία. Αλλά σε αυτό δεν θα ήθελα να πω ότι είχε δόλο ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος έχει πάντοτε, στο διάστημα το λίγο που τον ξέρω, έχει πάντοτε καλές προθέσεις. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύει αυτά που λέει. Πραγματικά τα πιστεύει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η δομή που έπρεπε να έχει δεν υπάρχει. Δηλαδή θα έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη δομή σε σχέση με το κόμμα η οποία να ελέγχει αυτές τις καταστάσεις, να μην περνάνε όλα από τον πρόεδρο ο οποίος κουράζεται. Κουράζεται αφάνταστα σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Να υπάρχει δηλαδή ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο να ελέγχει τις καταστάσεις και ταυτόχρονα να λένε ποιος είναι εδώ και ποιος δεν είναι. Γιατί γενικά με την ευκολία μπορεί να μπει κάποιος, κυρίως στο παρελθόν, μέσα στην Ένωση Κεντρών, αποδείχθηκε ότι κακό της έκανε. Τώρα να ρωτήσουμε και αυτό που το ποτάμι το αποφάσισε. Η Ένωση Κεντρών τι πλάνα έχει για τις εθνικές? Από ό,τι γνωρίζω, το λίγο που γνωρίζω, αλλά με βεβαιότητα, είναι ότι θα δοθεί η μάχη. Η μάχη των μαχών, κυριολεκτικά όπως μεταφέρθηκε, επιλέξει, η μάχη των μαχών στις βουλευτικές, έτσι ώστε να μπορέσει να ξαναβρει πίσω το δίκιο του. Γιατί ούτως ή άλλως για πολλές δεκαετίες ο κύριος Λεβέντης κατέβαινε, μην ξεχνάμε ότι έχει κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύεις ότι έχει δίκιο. Αυτό προσέξτε, μπορεί κάποιες φορές να μην βγει σωστά, αλλά κάποιες φορές να βγει και σωστά. Ερώτηση. Ευρώπη. Πάμε στην Ευρώπη.
Εσείς μένετε στο Παρίσι, ούτως ή άλλως είναι γνωστό αυτό. Εσείς ήσασταν, η έδρα σας ήταν η Βρυξέλλες τα τελευταία χρόνια. Τι μήνυμα έστειλαν οι Ευρωπαίοι πολίτες συνολικά? Τι είναι αυτό το οποίο είπαν, δηλαδή, αν μπορέσουμε να κάνουμε μία σούμα? Κοιτάξτε, χωρίς δηλαδή να βρούμε τα πράγματα έτσι δεν ξεκαθάρισαν. Μπορούμε να πούμε ότι είναι όπως παλιά, με αλλαγή κάποιων προσώπων. Το πρόβλημα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, παραμένει. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα μιας Ευρώπης η οποία έχει ένα σχετικά διχασμένο εσωτερικό εαυτό, ο οποίος ο εσωτερικός εαυτός δεν μπορεί ακόμη να ξαναβρεθεί, να βρει τα πατήματά του, να χρησιμοποιήσω μια αθλητική έκφραση, να. Διότι η κατάσταση της παγκοσμιοποίησης δημιούργησε εσωτερικές εντάσεις σε σημείο που δεν μεν τα πρόσωπα αλλάζουν, αλλά η μεγάλη μάχη ανάμεσα στα τρία ζητήματα, τα οποία είναι τέσσερα, μεταναστευτικό, ταυτότητα, ασφάλεια και περιβάλλον, παραμένει. Δεν έχουν λυθεί. Δεν έχουν λυθεί ακόμη. Η οικονομία δεν είναι μέσα σε αυτό? Είναι, αλλά η οικονομία είναι το δεδομένο. Είναι το δεδομένο. Αυτό υπήρχε πάντα, η οικονομία. Απλά αυτά τα ζητήματα που λέω είναι πάνω στα οποία στηρίζονται οι πολέμοι μιας παλιάς αντίληψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γύρω από αυτά τα οποία παίζονται. Νομίζω δεν θα διαφωνήσω αυτό, κύριο Σύμπρος. Παίζονται μάχες γύρω από αυτά. Να βάλουμε λίγο πιο σημαντικά και το κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης, αλλά να συμφωνήσουμε. Αλλά εγώ πιστεύω πως τα αποτελέσματα ήταν θετικά. Φοβόμασταν μια τεράστια αύξηση ακροδεξιάς και του λαϊκισμού του δεξίου κυρίως. Ο αριστερός της Χελώσης είχε μεγάλη υποχώρηση και από πριν δεν το είδαμε. Είδαμε να αυξηθούν λίγο οι ακραίες δυνάμεις, αλλά ως εκεί η Ευρώπη και με κινητήριο μοχλό αυτή τη στιγμή των Μακρόν, διότι οι Γερμανοί βρίσκονται σε μία σύγχυση, χάσαν πάλι στις εκλογές. Οπότε ο συνασπισμός με τη Μέρκελ. Και ο Μακρόν όμως έχει χάσει. Ο Μακρόν όμως συνεχίζει, παρότι εσωτερικά έχασε με 2 πόντους τη Μακρόν, συνεχίζει να είναι η φιλοευρωπαϊκή κινητήρια δύναμη αυτή τη στιγμή και στο Κοινοβούλιο θα είναι, που έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πλειοψηφίας άμα δεν συμφωνήσουν ευρύτερες δυνάμεις, που δεν είναι και κακό. Εμείς όταν πήγαμε συμφωνούσαν στους σοσιαλιστές και φιλελεύθεροι, γι' αυτό και διεκδικεί και τον πρόεδρο. Γι' αυτό και διεκδικεί και τον πρόεδρο και γι' αυτό μπορεί να έχει καραμπόλα, να μην βγει ο κύριος Βέμπερ, να βγει ο κύριος Μπαρνιέ. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία κινούνται. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι πως και με τη μεγάλη άνοδο φιλελευθέρων και πρασίνων, το φιλοευρωπαϊκό κομμάτι αυξήθηκε σημαντικά. Άρα βλέπουμε μια Ευρώπη που αν καταλάβει και αν μπορέσει κυρίως να αποφασίσει ότι πρέπει να απαντάμε στις κρίσεις πριν έρθουν και πρέπει να απαντάμε στο θέμα των ανισοτήτων πριν εκραγούν, τότε πιστεύω πως πραγματικά από καλύτερες θέσεις σε αυτό το ευκύριο πενταετία. Οι πράσινοι με την άνοδο που έχουν έτσι, και το ότι ενισχύθηκαν πολύ, τι μήνυμα δίνεται? Εμείς εδώ στην Ελλάδα το κομμάτι αυτό της οικολογίας είναι τόσο πολύ χαμηλά. Δεν έχουμε πάρει καθόλου έτσι μυρωδιά του τι συμβαίνει και το τι φωνές πρέπει να ακουστούν. Δυστυχώς, έναντι όλων αυτών των πολιτικών που αφορούν μόνο την οικονομία, μόνο τα κέρδη, μόνο αυτό το περιβάλλον, ας πούμε, που πάει και τι γίνεται στον πλανήτη. Το περιβάλλον που συνδέεται και με την ανάπτυξη. Βέβαια, και με όλα. Δυστυχώς στην Ελλάδα, λόγω του σκληρού δικοματισμού, όσες πράσινες προσπάθειες γίνανε και με ευθύνες των πρωταγωνιστών, οι οποίοι κατορθώνουν, έχουν της αριστεράς το πρόβλημα. Όταν γίνουμε τρεις, τσακωνόμαστε και γινόμαστε πάλι 2 και 1. Ο χώρος των πρασίνων δεν κατάφερε να αποκτήσει μια κοινοβουλία που σε πολλά κράτη της υπόλοιπης Ευρώπης την έχει. Εμείς έχουμε ακόμα πολύ σημαντικότερα ζητήματα να απαντήσουμε και με κάρβουνα, μα θυμόσαστε. Έχουμε πλαστικά παντού, έχουμε χωματερές. Είμαστε πολύ, πολύ πίσω σε σχέση με την Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να είναι λόγος. Δεν έχουμε να και σκουπίδια. Ναι, και τα καίμε στο Μαρκόπουλο, το είδατε που καίγεται ολόκληρο. Λοιπόν, έχουμε να λύσουμε πολύ σημαντικό. Μία πράσινη συνιστόσα θα ήταν σημαντική. Όσο ισχύει όμως αυτός ο εξουθενωτικός δικοματισμός, η μόνη ελπίδα είναι κάποια πρόσωπα μέσα σε κόμματα να κάνουν κάποιες κινήσεις. Δεν το βλέπω. Η ευρωπαϊκό όμως κομμάτι των πρασίνων, καθαρά φιλοευρωπαϊκό, χωρίς καμία δεύτερη σκέψη, είναι μαζί με τις δυνάμεις των φιλελευθέρων αυτή τη στιγμή και των σοσιαλιστών που πάντα δίνουν την κοινωνική συνιστόσα. Αλλά εγώ έχω ελπίδες και φυσικά από το Λαϊκό Κόμμα. Το Λαϊκό Κόμμα δεν είναι ακροδεξιό, όσο και αν προσπάθησε η κυβέρνηση να μας πείσει, όσο και αν ο κύριος Βέμπερ προσπάθησε να μας πείσει. Το Λαϊκό Κόμμα έχει και εκεί μέσα δυνάμεις οι οποίες είναι προωθητικές για μια κοινή ευρωπαϊκή πορεία. Λοιπόν, Βέμπερ, Τίμερμανς. Εγώ νομίζω Μπαρνιέ. Από ό,τι κατάλαβα, Μπαρνιέ νομίζω ότι. Λέγαμε. Επιμένω στον Μπαρνιέ, γιατί είναι η ώρα του Μακρόν, εν όψη, συγγνώμη τώρα που το λέω έτσι. Παρακαλώ. Εν όψη της υποχώρησης που έχει η Μέρκελ, ή μάλλον το κόμμα της Μέρκελ, έχει μια υποχώρηση. Είναι ευκαιρία οι Γάλλοι να πάρουν λίγο αυτό το περίφημο Μπαρνιέ, κεφάλι. Και δύο. Ο Βέμπερ θα φτάσει μέχρι τέλους η εκτίμησή σας. Είναι επιπλέον Μπαρνιέ, γιατί
Η Μέρκελ θέλει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αυτό μα λέγανε και το πρωί. Ανταλλαγή. Η επιλογή τη είναι καθαρή. Πετάνε το λαγό το Βέμπερ, ενώ ουσιαστικά αποθαλμιούν τη θέση του. Μία μικρή παρατήρηση αυτό που είπε ο κύριο Κυρκού. Ναι, που με μεγάλο σεβασμό ακούω αυτά που λέει. Ότι ναι, μεν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις παραμένουν ισχυρές, αλλά στο θέμα της ανάπτυξης η Ευρώπη έχει μια μικρή. Σίγουρα, αυτό που είπατε για την παγκοσμιοποίηση ήταν πολύ σωστό. Ναι. Ο Μακρόν έχει απάντηση και σε αυτό. Ωραία. Φόρο άνθρακα, φόρο εργασιακών δικαιωμάτων, αυτά μπορούν να κρατήσουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα μπροστά. Το εύχομαι γιατί όσο η ανάπτυξη χάνει το κουράγιο και τον ενθουσιασμό της, τόσο περισσότερο θα αρχίσουν οι γκρίνιες εσωτερικές, τις οποίες θα εκμεταλλευτεί η ΛΕΠΕΝ. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο, τον κύριο Κυρκού και τον κύριο Δαβέτα. Διαφημίσεις.